Θέμα χρόνου είναι πλέον η άρση του εμπάρκου πώλησης και μεταφοράς αμερικανικών όπλων στην Κύπρο μετά την κατάθεση χθες στη Γερουσία του πολυνομοσχεδίου που ετοίμασαν από κοινού ο δημοκρατικός γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντες και ο ρεπουμπλικάνος Μάρκο Ρούμπιο. Το πλέον σημαντικό είναι πως το νομοσχέδιο με τίτλο «Νόμος για την εταιρική σχέση ασφάλειας και ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο» εντάσσει το θέμα του εμπάρκο, όπως και αυτό του παγώματος της μεταφοράς των F-35 στην Τουρκία, στο γενικότερο πλαίσιο της ενίσχυσης των σχέσεων ασφαλείας των ΗΠΑ με την Κύπρο και την Ελλάδα, καθώς και της ενεργειακής ασφάλειας στην περιοχή. Σύμφωνα με τους συντάκτες του, το νομοσχέδιο θα επιτρέψει στις ΗΠΑ να στηρίξουν πλήρως την τριμερή εταιρική σχέση Ισραήλ-Ελλάδας και Κύπρου μέσω πρωτοβουλειών συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας και της άμυνας, όπως τη δημιουργία ενός περιφερειακού κέντρου ΗΠΑ Ανατολικής Μεσογείου και την άρση του εμπάρκου όπλων στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ενώ παράλληλα επιδιώκει την επικαιροποίηση της στρατηγικής της Ουάσιγκτον σε αναγνώριση των επακόλουθων αλλαγών στην Ανατολική Μεσόγειο, συμπεριλαμβανομένης τόσο της πρόσφατης ανακάλυψης μεγάλων κοιτασμάτων φυσικού αερίου, όσο και της επιδείνωσης των σχέσεων της Τουρκίας με τις ΗΠΑ και τους περιφερειακούς της εταίρους. Σε σχέση με το εμπάρκο, το νομοσχέδιο αναφέρει πρώτον ότι η κατάργηση του θα προωθούσε τα συμφέροντα ασφάλειας των ΗΠΑ στην Ευρώπη, βοηθώντας τη μείωση της εξάρτησης της Κύπρου από άλλες χώρες για υλικό που σχετίζεται με την άμυνα, συμπεριλαμβανομένων χωρών που εγείρουν προκλήσεις στα συμφέροντα των ΗΠΑ σε όλο τον κόσμο, βλέπε Ρωσία, και δεύτερον ότι είναι προς το συμφέρον των ΗΠΑ να συνεχίσουν να υποστηρίζουν τις προσπάθειες για μια συνολική λύση στη διαίρεση της Κύπρου και την προσχώρηση της Κυπριακής Δημοκρατίας στο πρόγραμμα του ΝΑΤΟ Συνεταιρισμός για την Ειρήνη. Πέραν της άρσης του εμπάρκου, το δικοματικό νομοσχέδιο προβλέπει επίσης το πάγωμα μεταφοράς των F-35 στην Τουρκία, εφόσον η χώρα συνεχίζει τα σχέδια της για αγορά των ρωσικών S-400, την παραχώρηση παράλληλα χρηματικής βοήθειας σε Ελλάδα και Κύπρο ύψους 5 και 2 εκατομμυρίων δολαρίων αντίστοιχα για προγράμματα στρατιωτικής ενίσχυσης και εκπαίδευσης, ενώ παράλληλα υποχρεώνει την κυβέρνηση να υποβάλει στο Κογκρέσο εκθέσεις για τις κακοήθεις δραστηριότητες της Ρωσίας και άλλων χωρών της περιοχής. Συγκεκριμένα, για πρώτη φορά, η Αμερικανική διοίκηση θα πρέπει να καταγράφει και να αναφέρει στις τουρκικές παραβιάσεις στην Κυπριακή ΑΟΣ και το Αιγαίο από την 1η Ιανουαρίου 2017, ενώ η έκθεση του Υπουργού Εξωτερικών θα πρέπει να περιλαμβάνει και την αξιολόγηση της ικανότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας να περιορίσει την είσοδο μη εξοδοτημένων πλοίων στην αποκλειστική οικονομική της ζώνη. Το νομοσχέδιο ζητάει τέλος από τον Υπουργό Εξωτερικών να υποβάλει στις αρμόδιες επιτροπές του Κογκρέσου εκθέσεις σχετικά και με την κακοήθεια, όπως αναφέρει, επιρροή της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Κύπρο, την Ελλάδα και το Ισραήλ.